θέση στις 4 κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Ήδη έχει ξεκινήσει η παρουσίαση. Βλέπουμε και τον Παναγιωργιάτο, τον τερματοφύλακα της εθνικής μας, να παρουσιάζεται και έντονο το ελληνικό εδώ χρώμα. Ο Θοδωρής Βλάχος, ο ομοσπονδιακός προπονητής στον πάγκο της εθνικής. Έχει ήδη βγει η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και θα πάμε να ακούσουμε τους εθνικούς ύμνους και θα επιστρέψουμε για το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ladies and gentlemen, please be upstanding for the anthem of the United States of America. Ladies and gentlemen, the anthem of Greece. Η ασημένια Ολυμπιονίκης λοιπόν του Τόκιο σε μια ακόμη μεγάλη πρόκληση μπροστά της στην είσοδο στους 4 κορυφαίους του κόσμου στο 19ο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Ελλάδα που πριν από 5 χρόνια εδώ στο ίδιο μέρος, στην ίδια πόλη, στην Βουδαπέστη, είχε περάσει τετράδα, είχε καταλάβει την τέταρτη τότε θέση και κάνει μια μικρή κακή παρένθεση στην πορεία της με την 7η θέση το 2019 στην Γκουαντσού της Κορέας. Τώρα θέλει να επιστρέψει στην ελίτ και σε αυτή τη διοργάνωση. Βλέπουμε τον Θοδωρή Βλάχο να αγκαλιάζει τους παίκτες του. Η εθνική μας, η οποία θα είναι οικοδέσποινα αφού θα φοράει τα λευκά σκουφάκια. Βλέπουμε και τους φίλους, γονείς που βρίσκονται στις κερκίδες του Alfred Χάγιος. Πολύ ψηλή θερμοκρασία, σχεδόν 35 βαθμούς, και να δούμε την σύνθεση της εθνικής μας, που δεν αλλάζει βέβαια, με τον Τζερδεβά και τον Τζορτζάτο τους τερματοφύλακες. Γεννηδουνιάς, Κουμπάκης, Καλογερόπουλος, Φουντούλης, Παπαθαναστασίου, Δερβίσης, Αργυρόπουλος, Γούβης, Κάκαρης, Νικολαίδης και Άγγελος Βλαχόπουλος, οι 13 σταθεροί του Θοδωρή Βλάχου μαζί με τον Τάσο Σχίζα και τον Γιώργο Αφρουδάκη στον πάγκο της Εθνικής. Ο Γιώργος Αφρουδάκης που είδε να καταρρύπτεται το ρεκόρ της Εθνική Ομάδα από τον αρχηγό της ομάδας, τον Γιάννη Φουντούλη, όταν έφτασε τα 544 γκολ στο παιχνίδι με την Γερμανία και ξεπέρασε τον εμβληματικό αρχηγό της Εθνικής, τον Αφρουδάκη, που βρίσκεται στον πάγκο ως αρχηγός της ομάδας. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών με πολλούς γνώριμους από το ελληνικό πρωτάθλημα, Γουέινμπεργκ και Χόλαντ, οι δύο
Τερματοφύλακες, Ντότ, Βάβιτς, Κρούμπελ, Ντάουμπε, Έρχαρτ, Χάλοκ, Γουτχετ, Μπόουεν, Στίβενσον, Φάρμερ, Ήρβινγκ, οι 13 του Ντέγιαν Ουντόβισιτς, του Σέρβου τεχνικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ ο Ντέγιαν Ουντόβισιτς με το επιτελείο του, τον Ουσαζεύσκι και τον Αρόγιο, τον Γκάβιν Αρόγιο, που είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας. Οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά η μία με την άλλη. Πριν από ένα χρόνο είχαν αγωνιστεί στο Τόκιο στη φάση των ομίλων, όπου η εθνική μας νίκησε με 14-5 τους Αμερικανούς. Ξεκίναγε εκείνη την πορεία για να φτάσει στο ασημένιο μετάλλιο. Ενώ πριν από τρία χρόνια, στην τελευταία διοργάνωση που βρέθηκαν παγκοσμίου, που βρέθηκαν αντίπαλοι, η εθνική μας νίκησε με 11-9 στην φάση το 16 και πέταξε έξω από την συνέχεια τους Αμερικανούς. Ωστόσο, έκαναν και ένα κομμάτι της προετοιμασίας τους μαζί στον Βόλο οι δύο ομάδες στην αρχή του χρόνου. Εκεί είχαν παίξει και ένα φιλικό, με την εθνική μας να κερδίζει 16-13. Συνολικά σε 57 αγώνες οι Αμερικανοί έχουν 33 νίκες, η ελληνική ομάδα 19, ενώ 5 παιχνίδια έχουν τελειώσει ισόπαλα. Διαιτητές, ο Ολλανδός Σβάρτ και ο Γερμανός Φρανκ Ομ θα σφυρίξουν το σημερινό παιχνίδι. Όπως είπαμε, αρκετή ζέστη στην Βουδαπέστη, το θερμόμετρο κοντά στους 35 βαθμούς. Όμως το ελληνικό χρώμα υπάρχει στις κερκίδες, με αρκετές γαλανόλευκες. Είναι και τα κορίτσια της εθνικής ομάδας εδώ στο κολυμπητήριο. Η εθνική ομάδα των γυναικών που δεν κατάφερε να νικήσει χθες στην Ολλανδία, έτσι θα αγωνιστεί με την Αυστραλία αύριο στις 8.30 για τις θέσεις 5-8. Ντίνος Γενιδουνιάς παρόν. Και το παιχνίδι θα ξεκινήσει με τον Γενιδουνιά να τρέχει για το πρώτο σπριντ. Η μπάλα όμως θα καταλήξει από τον Στίβενσον στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι ξεκινάει η Αμερική την πρώτη επίθεση. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι στα προηγούμενα παιχνίδια είχαν 58 επιτυχίες σε 125 προσπάθειες και ποσοστό 54%. Ο Ήρβιν θα προσπαθήσει να περάσει τα δύο μέτρα. Να, που βγαίνει η πρώτη καλή άμυνα επάνω στον Χάλοκ. Ο Χάλοκ, το μεγάλο αστέρι των Ηνωμένων Πολιτειών, παίχτης της ΡΕΚΟ, πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής Ιταλίας. Γιάννης Φουντούλης θα βγάλει με τον Παπαναστασίου, θα γυρίσει την μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος. Γενιδουνιάς στο πρώτο σουτ και έρχεται το γκολ. Στην πρώτη επίθεση ο Ντίνος Γενιδουνιάς βάζει την πρώτη υπογραφή. 1-0. Θα φτάσει τα 8 γκολ στην διοργάνωση. Θα ξαναδούμε εδώ το εξαιρετικό σουτ, αυτό που γνωρίζει να κάνει καλά ο Γενιδουνιάς. Και τα πανηγύρια βέβαια στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας. Η πίεση είναι ψηλά τώρα για τους διεθνείς μας. Προσπαθούν να περιερίσουν τους Αμερικανούς χαμηλά. Μπάλα έχει ο Μπόουεν. Όμως βγαίνει πάρα πολύ ωραία ο Άγγελος Βλαχόπουλος και κλέβει την μπάλα μπροστά από τον Ντάουμπε, τον παίκτη που έχει φορέσει το σκουφάκι του Ολυμπιακού. Άγγελος Βλαχόπουλος, ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής μέχρι τώρα, 28 λεπτά συμμετοχής στα τρία προηγούμενα παιχνίδια της εθνικής μας στην φάση των ομίλων. Άγγελος Βλαχόπουλος θα γυρίσει νέο σουτ. Ο Γιαννιδουνιάς ξανά το έχει ρυθμίσει το χέρι από νωρίς, φαίνεται. 2-0. Δεν μπορεί ο Ντρου Χόλαντ, ο οποίος υπερασπιζόταν το τέρμα της Χίου την τελευταία σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το ξέρει καλά ο Έλληνας Περιφερειακός από τις μονομαχίες τους για το ελληνικό πρωτάθλημα. 2-0 με 2 γκολ του Ντίνου Γενιδουνιά στο ξεκίνημα κιόλας του παιχνιδιού. Αλεξάνδερ Μπόουεν
Και αυτός έχει περάσει από τον Απόλλωνα, από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ενώ θα έχουμε την πρώτη αποβολή, θα φύγει από το παιχνίδι ο Κώστας Γούβης, ο διεθνής αμυντικός. Με παίχτη παραπάνω για πρώτη φορά στο παιχνίδι οι Αμερικανοί. Το πρώτο παραπάνω. Ήρβιν θα κάνει το σουτ, η μπάλα στα μπλοκ πάνω του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Ο Μάνος Ζερδεβάς εδώ, βλέπετε τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου με το αριστερό, πως θα σταματήσει την μπάλα. Και η ελληνική ομάδα με τον πρώτο της σκόρερ, τον Ντίνο Γεννηδουνιά, ξανά στην επίθεση, στον Παπαναστασίου. Γεννηδουνιάς γυρίζει, Αργυρόπουλος Κανακάκης, θα πάει και πάλι στον Γεννηδουνιά. Βλαχόπουλος σουτ, θα αποκρούσει τώρα ο Χόλαντ, ο οποίος καθησύχασε τον πάγκο του μετά το δεύτερο γκολ που δέχτηκε. Αργυρόπουλος Κανακάκης, Άγγελος Βλαχόπουλος και Γεννηδουνιάς τώρα για την εθνική μας ομάδα. Ο Αργυρόπουλος θα βγει από τα μαρκαρίσματα, θα πάει στην περιφέρεια να πάρει το εξάμετρο, δεν θα το πάρει. Ο Γεννηδουνιάς θα κάνει το τρίτο σουτ, ψιλοκρεμαστό, παραλίγο να κάνει το 3-3 εδώ η μπάλα. Δεν του κάνει το χατήρι, θα χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι του Χόλαντ και θα σταματήσει αυτή την επίθεση της εθνικής μας ομάδας. Χαμηλό τέμπο προς το παρόν, αλλά ποιος νοιάζεται, αφού η ελληνική ομάδα βρίσκει τους τρόπους να σκοράρει. Ο Ήρβινγκ και αυτός από τον Ολυμπιακό και τον Ιδραϊκό έχει περάσει. Στον Μπόουεν, θα κάνει το σου τον Μπόουεν, τώρα θα έρθει το πρώτο γκολ για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Άλεξ Μπόουεν, 2-1, ένα εξαιρετικό σουτ εδώ. Στην δεξιά γωνία του Μάνου Ζερδεβά. Μειώνει η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών 4-45 πριν λήξει το πρώτο οκτάλεπτο. Βλέπουμε και τον Ντέγιαν Ντόβισιτς, τον Σέρβο τεχνικό για πολλά χρόνια προπονητή της Εθνικής Σερβίας με πολλές επιτυχίες στο παλμαρέ του. Το παιχνίδι επαναρχίζει με τον Άγγελο Βλαχόπουλο τώρα να προσπαθεί να πλησιάσει. Πιέζεται από τον Στίβενσον. Παπαναστασίου από την άλλη πλευρά. Γεννηδουνιάς που έχει αλλάξει. Γιάννης Φουντούλης στην κορυφή. Βλαχόπουλος και Φουντούλης. Φουντούλης αποκρούσει ο Χόλαντ, ο οποίος μετά την ψυχρολουσία των δύο τερμάτων που δέχτηκε έχει βελτιώσει τις αποκρούσεις του, 2-4 για τον Αμερικανό τερματοφύλακα. Φουντούλης και Βλαχόπουλος για την ελληνική ομάδα, έχει ανανεωθεί η επίθεση. Εδώ θα έχουμε το επιθετικό φάουλ που σφυρίζουν οι διαιτητές πάνω στον Αργυρόπουλο Κανακάκη, ο οποίος ήταν έτοιμος να γυρίσει προς τον Χόλαντ και να ξαπολύσει το σουτ. Στίβενσον θα γυρίσει με τον Μπόουεν. Προσπάθεια για τα δύο μέτρα και δίνουν πέναλτι οι διαιτητές στον Κάκαρη. Ξαναδούμε εδώ τη φάση. Ο Ζερδεβάς ετοιμάζεται. Ο Μπόουεν δεν θα τα καταφέρει. Θα αποκρούσει ο Μάνος Ζερδεβάς. Χαμένο πέναλτι για την Αμερικανική ομάδα. Με το αριστερό χέρι ο Μάνος Ζερδεβάς κατάφερε να σταματήσει το πέναλτι του Μπόουεν. Και τώρα η εθνική μας ομάδα για πρώτη φορά θα παίξει με παίκτη παραπάνω. Η πρώτη αποβολή που θα κερδίσει. Γεννηδουνιάς με τον Βλαχόπουλο από δεξιά. Ωραία στο πρώτο δοκάρι ο Αργυρόπουλος. Θα σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να τη δράσει Χόλαν. 3-1 με τον Στέλιο Αργυρόπουλο Κανακάκη να σκοράρει και αυτός σήμερα για πρώτη φορά. Εδώ είδαμε το χαμένο πέναλτι του Μπόουεν και αμέσως μετά την πολύ ωραία εκτέλεση, τελείωμα του Αργυρόπουλου Κανακάκη
3-1 η εθνική μας. 3 και 20 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Επιτυχημένο αυτό το πρώτο παραπάνω για την εθνική μας ομάδα. 1-1. Τώρα θα πιέσει η ελληνική ομάδα τον Ίρβιν για να αργήσει να κατέβει. Η μπάλα στον Ντάουμπε. Με τον Ίρβιν γυρίζουν την μπάλα. Προσπαθούν να αλλάξουν παιχνίδι. Υπάρχει επιθετικό φάουλ του Μπεν Χάλοκ πάνω στον Δημήτρη Σκουμπάκη. Έτσι θα σταματήσει η φάση. Βλέπουμε εδώ τους δύο παίκτες να πηγαίνουν προς το τέρμα του Χόλαντ. Και ο Άγγελος Βλαχόπουλος είναι αυτός ο οποίος θα μεταφέρει την μπάλα στα αμερικανικά καρέ. Παπαναστασίου είναι σε καλή θέση. Δεν θα πάρει το φάουλ, παραλίγο να χάσει και την μπάλα. Τελικά θα την κρατήσει Βλαχόπουλος. Γεννηδουνιάς, ήταν ένα σουτ υποπίεση. Βγήκαν τα μπλοκ για την αμερικανική ομάδα και έτσι δεν ανησύχησε ο Χόλαντ σε αυτή την επίθεση. Προσπαθούν οι Αμερικανοί να ανεβάσουν το ρυθμό της ταχύτητας. Θα κερδίσουν μία αποβολή με τον Γεννηδουνιά να φεύγει από το παιχνίδι. Ντάουμπε θα πάρει το φάουλ, θα το σταματήσει ο Βλαχόπουλος εκεί για να οργανωθεί η ελληνική άμυνα. Ίρβινγκ με τον Ντόντ και τον Ντάουμπε. Γυρίζει μπάλα στον Βάβιτς. Ίρβινγκ από δεξιά. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, πλησιάζει. Θα γίνει το σουτ διαγώνιο από τον Χάλοκ. Θα χαθεί και αυτή η ευκαιρία με παίκτη παραπάνω για τους Αμερικανούς. Οι οποίοι έχουν 0-2 στον παραπάνω. Παραμένει αυτό το 3-1 για την εθνική μας. Και ενώ έχουμε μπει στα τελευταία 120 δεύτερα του πρώτου οκταλέπτου, Γεννηδουνιάς με Σκουμπάκι γυρίζουν την μπάλα στα 2 μέτρα. Δεν είναι καλή η υποδοχή που προσπάθησε να κάνει ο Νικολαίδης εκεί στα 2 μέτρα. Έτσι χάθηκε η μπάλα. Νικολαίδης, ο οποίος πέρασε και αυτός στο παιχνίδι στην θέση του Κάκαρη. Woodhead για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στον Ντάουμπε με τον Βλαχόπουλο. Βάβιτς θα περάσει στον Ντόντ. Θα κάνει ένα σουτ που σαφώς δεν μπορεί να ανησυχήσει τον Μάνο Ζερδεβά. Αλλά εδώ θα δώσουν κόντρα φάουλ οι διαιτητές πάνω στον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Και έτσι η μπάλα θα παραμείνει στην ελληνική πλευρά. Φάουλ βέβαια, όχι κάτι παραπάνω. Και πάλι οι Αμερικανοί με τον Βάβιτς και τον Ντάουμπε. Στα 2 μέτρα και πάλι αποβολή κερδισμένη για τον Γεννηδουνιά, ο οποίος θα χρεωθεί νομίζω τη δεύτερη του ποινή. Και εδώ θέλει λίγο προσοχή για τον Τίνο Γεννηδουνιά για αυτή τη δεύτερη ποινή που πήρε. Ντάουμπε θα βγάλει στον Ντόντ. Πρέσινγκ από τον Παπαναστασίου, ο οποίος γυρίζει στη θέση του. Ίρβινγκ από δεξιά και πάλι πλησιάζει. Είναι στο δεύτερο δοκάρι εκεί οι Αμερικανοί. Το μπλοκ όμως πάνω στο σουτ του Βάβιτς. Και κάποιος πρέπει να πάρει την μπάλα εκεί, παραλίγο να γίνει το λάθος και να κλέψουν οι Αμερικανοί από μια κακή συνεννόηση της ελληνικής άμυνας. Τελικά σώθηκε αυτή η επίθεση, αλλά θα δώσουν και πάλι κόντρα φάουλ οι διαιτητές στον Βλαχόπουλο. Έτσι θα έχουν και την τελευταία αυτή επίθεση οι Αμερικανοί, οι οποίοι με τον Ντόντ προσπαθούν να κατεβάσουν την μπάλα. 20 δευτερόλεπτα απομένουν όλα και όλα. Με τον Ντάουμπε να έχει την κατοχή και από εκεί στον Βάβιτς και πάλι στα 2 μέτρα. Πάλι όμως καλή άμυνα από τον Στάθη Καλογερόπουλο, ο οποίος εχθές έκλεισε τα 21 του χρόνια και βέβαια γιορτάστηκε με την σχετική τούρτα και το τραγουδάκι στο ξενοδοχείο. Αυτή η επέτειος για τον νεαρό Στάθη Καλογερόπουλο. Τέλος πρώτου οκταλέπτου, η εθνική μας με ένα εξαιρετικό ξεκίνημα προηγείται 3-1. Επιστρέφουμε στην Αθήνα για λίγο και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο του αγώνα αμέσως μετά. Τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα και την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. 3-1 προηγείται το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε αυτό το πρώτο οκτάλεπτο με 2 γκολ του Ντίνου Γεννηδουνιά και 1 του Αργυρόπουλου. Οι Αμερικανοί μείωσαν στο 2-1. Με τον Bowen, ενώ έχασαν και πέναλτι στη συνέχεια για να ισοφαρίσουν όταν απέκρουσε ο
Μάνος Ζέρδεβας το πέναλτι του Χάλοκ. Είναι στην επίθεση, οι Αμερικανοί κέρδισαν το σπριντ και σε αυτό το οκτάλεπτο. Το σούτ από τον Γκρούβελ από την περιφέρεια θα μειώσουν σε 3-2, ένα πολύ γρήγορο γκολ για την ομάδα των ΗΠΑ από τον Τόμας Γκρούβελ, ένα από τα νέα πρόσωπα της Αμερικανικής ομάδας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο 21χρονος σκοράρει για πρώτη φορά στο παιχνίδι, μειώνει σε 3-2 με το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Βλαχόπουλος για την ελληνική ομάδα με τον, Γιάννη Φουντούλη, και πάλι Βλαχόπουλος, αλλάζουν την μπάλα οι δύο παίκτες, περνάνε στα δύο μέτρα, θα προσπαθεί να γυρίσει και είναι πέναλτι, όπως σφυρίζουν οι διαιτητές, που θα κερδίσει ο Νικολαίδης, ο οποίος γύρισε εξαιρετικά έχοντας τρεις παίκτες στην πλάτη του. Διαμαρτυρήθηκαν οι Αμερικανοί εδώ για αυτό το σφύριγμα, όμως η απόφαση ήταν λυμένη και ο Αργυρόπουλος Κανακάκης θα στηθεί απέναντι στον Χόλαντ. Στα 5 μέτρα ο Έλληνας Διεθνής και θα κάνει το 4-2, άμεση απάντηση στο τέρμα του Γκρούβελ από τον Αργυρόπουλο, ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο σημερινό προσωπικό του τέρμα, θα φτάσει τα 10 γκολ στο τουρνουά και βέβαια είναι ο πρώτος σκόρερ της Ελλάδας στο 19ο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μια πολύ καλή κίνηση του Νικολαίδη εδώ, κοιτάξτε πως βγαίνει, έχουν πέσει πάνω του όλοι οι παίκτες και θα πάρει το πέναλτι. Το πέναλτι που αξιοποίησε η εθνική μας, αντίθετα με την Αμερικανική ομάδα που δεν τα κατάφερε στο πρώτο οκτάλεπτο. Κερδισμένη αποβολή, θα φύγει από το παιχνίδι ο Σκουμπάκης. Πρώτη ποινή για τον Δημήτρη Σκουμπάκη, με παίκτη παραπάνω οι Αμερικανοί. Θα γυρίσουν με τον Στίβενσον, τον Ντόντ. Η μπάλα κακή πάσα προς τον Στίβενσον. Και πάλι ο Ντόντ θα κάνει το σούτ εδώ στην κλειστή γωνία του Τζορτζάτου. Ο Τζορτζάτος, ο οποίος έχει περάσει το παιχνίδι γιατί έχει κάποιο πρόβλημα στο αριστερό του χέρι ο Μάνος Ζερδεβάς. Βλέπουμε εδώ το γκολ που θα πετύχει ο Ντόντ. Υπάρχει τώρα συναγερμός στον ελληνικό πάγκο για αυτό το πόνο που νιώθει στο αριστερό του χέρι ο Μάνος Ζερδεβάς και τον υποχρέωσε να βγει από το παιχνίδι. Ο Τζορτζάτος έχει περάσει κάτω από τα δοκάρια της εθνικής μας. Για να δούμε την ελληνική ομάδα με τον Καλογερόπουλο και τον Βλαχόπουλο από δεξιά. Βλαχόπουλος κάνει τις προσποιήσεις, θα αποκρούσει ο Χόλαντ σε κόρνερ. Καλό το σούτ του Άγγελου Βλαχόπουλου, ο οποίος έχει ξανά την κατοχή της μπάλας, πιέζεται εκεί. Ο Δερβίσης θα κάνει το φοβερό γυριστό, Κακαρζέα του κάνει τη χάρη όμως η μπάλα, εξαιρετικό γυριστό από τον Κώστα Κάκαρη. Ήταν εξουδετερωμένος ο Χόλαντ, αλλά η μπάλα προσγειώθηκε στο οριζόντιο δοκάρι της Αμερικανικής ομάδας. Τυχεροί εδώ οι Αμερικανοί, οι οποίοι τώρα με τον Ίρβιν θα επιτεθούν από εκεί στον Ντάουμπε. Και ο Ντάουμπε με νέο σούτ από την περιφέρεια θα ισοφαρίσει σε 4-4. Δύο συνεχόμενα τέρματα από τον, από την Αμερική, τον Ντόντ και τον Ντάουμπε θα φέρουν την ισοφάριση. 5:47, σαφώς υπάρχει μια ανησυχία τώρα, γιατί και ο Μάνος Ζερδεβάς υποφέρει στον ελληνικό πάγκο, όπως μπορώ να διακρίνω. Έχει ένα τράβηγμα, ίσως μια θλάση στο αριστερό δικέφαλο.
Εδώ θα κλέψουν την μπάλα οι Αμερικανοί τώρα από τον Αργυρόπουλο και θα προσπαθήσουν να βγουν στην κόντρα με τον Βάβιτς. Στα ίσα οι δύο ομάδες και τώρα τα σχέδια του Θοδωρή Βλάχου πρέπει να προσαρμοστούν βέβαια. Ο Βάβιτς πιέζεται από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Θα βγάλει στον Ντάουμπε, στον Ίρβιν. Στα μπλοκ όμως αυτή τη φορά η μπάλα. Οι Αμερικανοί προσπαθούν από την περιφέρεια τώρα να χτυπήσουν και η εθνική μας ομάδα προσπαθεί να βγει γρήγορα στην κόντρα με τον Τίνο Γεννηδουνιά από δεξιά. Γεννηδουνιάς ο οποίος ξαναμπήκε στο παιχνίδι, προσπαθεί να βγει μπροστά. Σταματήσει, θα κάνει το διαγώνιο. Λαβωμένος ο Γεννηδουνιάς, αλλά την κάνει τη ζημιά τους Αμερικανούς. 5-4. Πήρε την μπάλα από το κέντρο του αγωνιστικού χώρου, κατέβηκε μέχρι το τέλος και εκτελεί τον Χόλαντ για τρίτη φορά στην κόντρα. Ο Ντίνος Γεννηδουνιάς πέτυχε τον γκολ την καταλληλότερη στιγμή, εκεί που οι Αμερικανοί έδειχναν ότι παίρνουν τα πάνω τους μετά από τα δύο συνεχόμενα γκολ των Ντοντ και Ντάουμπε. Ξαναδίνει το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. Ενώ οι προσπάθειες των φυσικοθεραπευτών είναι συνεχείς στον πάγκο, πάνω στο αριστερό χέρι του Ζερδεβά. Ντάουμπε για την Αμερικανική ομάδα. Φουντούλης πιέζει εκεί. Ενώ δεν θα χρειαζόταν δεύτερη ενέργεια, θα φύγει με αποβολή ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Θα δώσει την ευκαιρία για να παίξουν παραπάνω οι Αμερικανοί, με τον Ντάουμπε να πιέζεται, τον Στίβενσον. Στα δύο μέτρα δεν θα καταφέρουν να σταματήσουν τον Χάλοκ οι Έλληνες διεθνείς. 5-5 με τον άσο της Ρέκο να τρυπώνει εκεί στην καρδιά της άμυνας και να πετυχαίνει το πέμπτο γκολ των Αμερικανών με το οποίο θα ισοφαρίσουν. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει άλλο ενδιαφέρον μετά την αποχώρηση, ελπίζουμε προσωρινή, του Μάνου Ζερδεβά στον πάγκο. Άγγελος Βλαχόπουλος για την ελληνική ομάδα με τον Γεννηδουνιά. Θα κερδίσει αποβολή τώρα εδώ ο Αργυρόπουλος Κανακάκης. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μπάουεν. Με παίκτη παραπάνω η ελληνική ομάδα. Αργυρόπουλος κάνει την προσποίηση και την μπάλα στα δίχτυα. 6-5 ο Αργυρόπουλος Κανακάκης. Δεύτερο γκολ μετά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Απαντάει στον παραπάνω και η εθνική μας ομάδα. Εδώ το εξαιρετικά δυνατό σουτ του Στέλιου Αργυρόπουλου. 6-5 και πάλι προβάδισμα, ένα πολύ αποτελεσματικό δεύτερο οκτάλεπτο. Έχουν σημειωθεί 7 γκολ για τις δύο ομάδες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ένα επιμέρος 3-4. Και τώρα η εθνική μας θα κερδίσει αποβολή στην άμυνα και θα παίξει με παίχτη παραπάνω, με τον Χάλοκ να φεύγει από το παιχνίδι. Καλογερόπουλος από αριστερά θα γυρίσει με τον Παπαναστασίου, το Γεννηδουνιά και πάλι Παπαναστασίου. Θα κάνει το σουτ ο Αλέξανδρος, η μπάλα στο δοκάρι, αλλοιώνεται και η πορεία της από το αριστερό χέρι του Χόλαντ. Θα χαθεί εδώ ξανά το σουτ του Αλέξανδρου, κυρίως στο αριστερό δοκάρι του Χόλαντ βρήκε η μπάλα και λιγότερο στο χέρι του τερματοφύλακα. Ίρβινγκ με τον Στίβενσον, πάει πάνω του ο Στάθης Καλογερόπουλος για να τον σταματήσει. Μπόουεν θα ψάξει και θα βρει τον Βάβιτς. Το σουτ του Βάβιτς θα περάσει έξω, αλλά οι διαιτές λένε ότι είναι κόρνερ, ότι την ακούμπησε την μπάλα ο Τζορτζάτος. Έτσι θα έχουν την ευκαιρία οι Αμερικανοί να παίξουν ακόμα 20 δευτερόλεπτα με τον Ίρβιν. Παραλίγο να του κλέψει την μπάλα και ο Παπαναστασίου.
Στίβενσον στον Ντάουμπε, πιέζεται, πάει να βγει από τα μαρκαρίσματα, θα πάρει το εξάμετρο, θα κάνει το σούτο Ντάουμπε και η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα του Τζορτζάτου, 6-6. Ντάουμπε σκοράρει και πάλι από την περιφέρεια. Ισοφαρίζει και πάλι στο σκορ και τώρα θα πρέπει να βοηθήσουν λίγο περισσότερο οι Έλληνες διεθνείς στην άμυνα τον Παναγιώτη Τζορτζάτο που του έχει επομιστεί αρκετά μεγάλο βάρος όταν ξαφνικά βρέθηκε στο νερό μετά τον τραυματισμό του Μάνου Ζερδεβά τον οποίο βλέπω να έχει μπαταριστεί το αριστερό του χέρι στον πάγκο αλλά και να πονάει κυρίως και αυτό είναι το πολύ ανησυχητικό. Ντίνος Γιαννιδουνιάς με Παπαναστασίου προσπάθεια στα δύο μέτρα εκεί υπάρχει αποβολή σαφώς πάνω στον Κάκαρη. Νέα ευκαιρία με την, για την εθνική μας η οποία έχει 2-2 στον παραπάνω. Βλαχόπουλος, Παπαναστασίου, Γιαννιδουνιάς πάει να κάνει τον πάσιμο, μένει όμως. Θα έχουμε και δεύτερη αποβολή. Παπαναστασίου, Κάκαρης, Αργυρόπουλος, Βλαχόπουλος. Ωραία η πάσα, Καλογερόπουλος από κοντά. Να ο μικρός που ξέρει να παίρνει θέσεις, ξέρει και να τελειώνει τις φάσεις. 7-6 με τον Στάθη Καλογερόπουλο. Να μένει μόνος του εκεί στην καρδιά της Αμερικανικής άμυνας. Κοιτάξτε εδώ, εντελώς μόνος του νικάει τον Χόλαντ. Πετυχαίνει το 7-6 για την ελληνική ομάδα. Ξανά μπροστά. 9 γκολ σε αυτή την δεύτερη περίοδο και απομένουν και μόλις ακόμα δύο λεπτά για να ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο με το πολύ μεγάλο πρόβλημα να το σημαδεύει. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Μάνος Ζερδεβάς, ο οποίος έχει αποχωρήσει τον πάγκο, έχει μπαταριστεί το αριστερό του χέρι και περιμένουμε να δούμε. Ο Παναγιώτης Τζορτζάτος προσπαθεί να βελτιωθεί σιγά σιγά. Στα δύο μέτρα το απερνάνε η μπάλα οι Αμερικανοί. Θα πάρει την αποβολή, θα δεχθεί την αποβολή ο Δερβίσης. Με παίκτη παραπάνω τώρα, Ήρβινγκ με Μπόουεν και πάλι Ήρβινγκ. Θα γίνει το σούτ από την περιφέρεια και πάλι θα καταφέρει ο Μπόουεν να στείλει την μπάλα και πάλι και να ισοφαρεί σε 7-7. Οι Αμερικανοί έχουν βρει τον τρόπο από την περιφέρεια με περιφερειακά σούτ να νικάνε την ελληνική άμυνα και να είναι μέσα στο παιχνίδι. Εδώ πανηγυρίζουν βέβαια και ο Αλεξάνδερ Μπόουεν. Η εθνική μας ξέρει να απαντάει με τον δικό της τρόπο. Βλαχόπουλος με Αργυρόπουλο. Θα πάρει το εξάμετρο. Δεν θα κάνει το σούτ. Θα το κάνει ο Φουντούλης. Η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χάλαντ. Σε αυτό το πρώτο σούτ που επιχείρησε ο αρχηγός της εθνικής μας, ο Γιάννης Φουντούλης. Γκρούβελ με Ντάουμπε, χωρίς αποβολή φωνάζουνε, χωρίς φάουλ φωνάζουνε από τον ελληνικό πάγκο. Έρχαρτ θα κάνει το σούτ τώρα, θα σταματήσει την μπάλα ο Τζορτζάτος και είναι μια σημαντική απόκρουση για να πάρει και τα πάνω του ο διεθνής τερματοφύλακας. Εδώ ξαναβλέπουμε με το αριστερό χέρι μια δύσκολη απόκρουση. Άγγελος Βλαχόπουλος θα βρει δεξιά τον Καλογερόπουλο. Θα ξαναβγάλει στην περιφέρεια. Καλογερόπουλος με Φουντούλη τώρα. Θα γυρίσει την μπάλα. Φουντούλης διαγώνιο στο δοκάρι μπάλα. Ούτε τώρα δεύτερο άστοχο σούτ για τον Έλληνα διεθνή. Ενώ έχουμε μπει στα τελευταία 25 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου, όπως είπαμε, η πιο παραγωγική για τις δύο ομάδες. 10 γκολ, 6 για τους Αμερικανούς, 4 για την εθνική μας. Ένα σούτ εδώ χαμένο
από τον Alex Bowen. Τον βλέπουμε εδώ, τον σκόρερ του τελευταίου γκολ για την Αμερικανική ομάδα. Άγγελος Βλαχόπουλος, 4 δευτερόλεπτα. Στον Καλογερόπουλο που θα κάνει το σούτ. Παραλίγο να είχαμε κάτι καλό εκεί. Η μπάλα δοκάρει και έξω. Τελειώνει αυτό το 8λεπτό με την εθνική μας να ισοφαρίζεται. Αλλά λαβωμένη με τον Μάνο Ζέρδεβα να πηγαίνει προς τον πάγκο με δεμένο το αριστερό του χέρι. Επιστρέφουμε σε λίγο αφού πάμε μέχρι την Αθήνα. Μόλις ξεκίνησε το τρίτο οκτάλεπτο εδώ στο Alfred Hagios ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα και την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. 7-7 απόλυτη ισορροπία στα πρώτα 16 λεπτά της αναμέτρησης με την εθνική μας να είχε προηγηθεί με 3-1 στο σκορ. Με το ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου όμως και ενώ υπάρχει τζάμπολ εδώ για να την διεκδίκηση της μπάλας και την πρώτη επίθεση που τελικά κερδίζει η Αμερικανική ομάδα. Με το ξεκίνημα λοιπόν του δεύτερου οκταλέπτου όμως ο Μάνος Ζερδεβάς αποχώρησε με πόνους στο αριστερό του χέρι. Έχει περάσει στο παιχνίδι ο Παναγιώτης Τζορτζάτος για λογαριασμό της εθνικής μας και έχουν γίνει ορισμένες ανατροπές από εκείνο το σημείο. Ο Τζορτζάτος ο οποίος κλήθηκε ξαφνικά να υπερασπιστεί τα ελληνικά δίχτυα. Έχουμε αποβολή τώρα για την ελληνική ομάδα. Θα φύγει ο Αργυρόπουλος από το παιχνίδι. Πρώτη ποινή για τον Αργυρόπουλο. Με παίκτη παραπάνω οι Αμερικανοί, οι οποίοι θα επιδιώξουν τώρα, αλλά το σουτ δεν είναι καλό. Η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι. Εδώ θα ξαναδούμε το σουτ του Bowen, του Ντάουμπε. Έτσι η εθνική μας ομάδα θα περάσει στην επίθεση με τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Στα δύο μέτρα για τον Νικολαίδη θα κερδίσει την αποβολή ο Θεσσαλονικιός φουνταριστός. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μπόουεν. Με παίκτη παραπάνω. Βλαχόπουλος στον Παπαναστασίου. Αργυρόπουλος, Άγγελος Βλαχόπουλος από δεξιά. Γρήγορη εναλλαγή της μπάλας. Αργυρόπουλος, Παπαναστασίου. Θα κάνει το σούτ, δεν θα μπορέσει να νικήσει τα μπλοκ αλλά και τον Χόλαντ. Χαμένη σημαντική ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο. Και ο Χόλαντ τώρα θα ψάξει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Η μπάλα θα πάει αριστερά στον Στίβενσον, ο οποίος θα προσπαθήσει να ξεμαρκαριστεί από τον Αργυρόπουλο. Θα κερδίσει το φάουλ, αλλά απομένει ένα δευτερόλεπτο. Είναι μέσα από τα 6 μέτρα και θα αφήσει την μπάλα βέβαια, γιατί δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι άλλο. Καλή εδώ η αμυντική λειτουργία της εθνικής μας ομάδας. Και ο Παπαναστασίου από δεξιά θα βγάλει στον Αργυρόπουλο, ο οποίος θα πάει στο 1-1 και θα κερδίσει το πέναλτι, γιατί μπήκε μέσα στην ζώνη των 5 μέτρων και θα καταφέρει να πάρει το πέναλτι από τον Βάβιτς. Αυτές οι ατομικές προσπάθειες του Αργυρόπουλου είναι μισό γκολ. Έχει ήδη σημειώσει 2 τέρματα ο νέος παίκτης της Φερεντσβάρος και δίνει τώρα την ευκαιρία στον Βλαχόπουλο να στηθεί απέναντι στον Χόλαντ. Ο Άγγελος Βλαχόπουλος MVP στο παιχνίδι με την Κροατία στον πρώτο αγώνα στο Ντέμπρετσεν με 4 γκολ. Βλαχόπουλος θα πετύχει τον γκολ. 8-7 ξεκινάει στο σκοράρισμα σε αυτό το 8λεπτο η εθνική μας ομάδα με το πέναλτι, το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Άγγελου Βλαχόπουλου, ο οποίος θα πετύχει και το πρώτο του γκολ στο παιχνίδι. ...8-7 για την ελληνική ομάδα, η οποία έχει επιχειρήσει 19 φορές να απειλήσει, έχει πετύχει 8 γκολ, ποσοστό 42%, 7 στα 17 έχει η Αμερική, πολύ κοντά τα ποσοστά των δύο ομάδων, 41%. Τώρα σε pressing η ελληνική άμυνα με τον Γκρούβελ να
απειλή τον Ντόντ και πάλι Γκρουβέλ. Έχουμε αποβολή για τον Σκουμπάκη με παίκτη παραπάνω. Ήρβιν με Γκρουβέλ και Ντόντ με παίκτη παραπάνω η Αμερικανική ομάδα. Γκρουβέλ και πάλι θα βγάλει στον Ντάουμπε. Ο Μαξ Ήρβιν δεν θα κάνει το σουτ. Ο Γκρουβέλ δεν θα μπορέσει να πιάσει την μπάλα. Κακή υποδοχή. Θα κλέψει εκεί ο Άγγελος Βλαχόπουλος και θα του γίνει και φάουλ. Καλή αμυντική λειτουργία της ελληνικής ομάδας. Θα πρέπει να βοηθήσουν, όπως είπαμε, οι παίκτες και τον Τζορτζάτο που βρέθηκε ξαφνικά να σηκώνει ένα μεγάλο βάρος από τον πάγκο μετά τον τραυματισμό του Μάνου Ζερδεβά, ο οποίος βρίσκεται ανήμπορος στον πάγκο παρά μόνο να φωνάζει. Δεν μπορεί να βοηθήσει αλλιώς. Παπαναστασίου ψάχνει τον Κάκαρη, περιμένει. Θα βγάλει στον Φουντούλη. Ο Κάκαρης προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Θα κάνει το γωνιακό να φνηδιάσει τον Χόλαντ. Λίγο έλειψε. Ήταν καλή σκέψη του αρχηγού της Εθνικής, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Ο Χόλαντ ήταν στην κατάλληλη θέση στην κλεισί του γωνία και απέκρουσε. Και οι Αμερικανοί και πάλι με τον Γκρούβελ θα πρέπει να βγει μια καλή άμυνα ακόμη για την ελληνική ομάδα εδώ σε αυτή την φάση. Woodhead θα γυρίσει την μπάλα, θα κάνει το ξαφνικό σουτ. Καλά τα μπλοκ εδώ που σηκώθηκαν από τον Κάκαρη. Είναι αυτό τώρα, θα στηριχθεί πάρα πολύ στην άμυνά της η ελληνική ομάδα, έχοντας και την απουσία του Ζερδεβά. Ντίνος Γεννηδουνιάς με 3 γκολ στο σημερινό παιχνίδι, κατεβάζει την μπάλα. Είναι παραπάνω η ελληνική ομάδα. Παπαναστασίου δεν θα κάνει το σουτ. Ωραία κίνηση και γκολ έρχεται. Ο Γούβης είναι αυτός που θα βρεθεί στο πρώτο δοκάρι. Θα γυρίσει πολύ ωραία το σώμα του και θα πετύχει και το πρώτο του γκολ στο τουρνουά. Ένα πολύ σημαντικό γκολ από τον Κώστα Γούβη. Ξαναβλέπετε εδώ την πάσα του Βλαχόπουλου. Ο Γούβης θα την πάρει με την πλάτη στο τέρμα, θα γυρίσει και θα νικήσει το Χόλαντ. 9-7, 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Θα πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτή τη διαφορά η εθνική μας ομάδα. Με πολύ πολύ καλή άμυνα πρωτίστως και με στοχευμένες επιθέσεις κατά δεύτερο λόγο. Ένα κομβικό σημείο στο παιχνίδι που θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί η ελληνική ομάδα. Πρεσάρουν τώρα οι Έλληνες παίκτες, με τον Ήρβινγκ να έχει την μπάλα από δεξιά. Ψάχνει στα 2 μέτρα, θα δώσει τελικά στον Μπόουεν και πάλι Ήρβινγκ. Δύο γνώριμοι παίκτες για την Ελλάδα. Μαξ Ήρβινγκ θα προσπαθήσει να κάνει την προσποίηση, αλλά θα κερδίσει αποβολή. Και θα έχουμε το time out από τον Ντέγιαν Ντόβισιτς. Ο Γούβης, ο σκόρερ του προηγούμενου τέρματος, θα φύγει με αποβολή. Και ο Ντέγιαν Ντόβισιτς καλεί γρήγορα σε time out για να δώσει οδηγίες στην ομάδα του για αυτό το πλεονέκτημα που έχει στην επίθεση μετά την αποβολή του Γούβη. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν 3-7 στον παίκτη παραπάνω, ένα ποσοστό 43%. 3-4 για την εθνική μας, 75% στον παραπάνω. Με τους Γεννηδουνιά και Σκουμπάκη να είναι στα όρια των ποινών. Έχουν από 2 ποινές. Από εκεί πέρα ο Δερβίσης, ο Αργυρόπουλος, 2 ποινές. Έχει και ο Γούβης πλέον, 3 Έλληνες παίκτες με 2 ποινές. Δερβίσης, Αργυρόπουλος και Κάκαρης έχουν από 1. Ενώ από τους Αμερικανούς ο Μπόουεν έχει 2 ποινές και άλλοι 7 παίκτες περίπου με 1 ποινή. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει αυτή η επίθεση στον παραπάνω για τους Αμερικανούς με τον Χόλαντ να δίνει την πάσα στον Ντάουμπε. Ντάουμπε, ο οποίος έχει πετύχει 2 γκολ από την περιφέρεια στον παραπάνω. Μαξ Ήρβιν και πάλι Ντάουμπε. Πιέζεται εκεί από τον Φουντούλη. Θα βγάλει αριστερά. Ο Ήρβιν δεξιά θα πάρει την μπάλα. Τα μπλοκ έξω. Πανηγυρίζει σαν να έβαλε γκολ ο Γεννηδουνιάς και καλά κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι άμυνες. Ειδικά σε αυτό το χρονικό σημείο, όταν η εθνική μας είναι μπροστά με 2 γκολ. Και έχουμε τώρα την απόσυρση του Καλογερόπουλου και το πέρασμα
του Κάκαρη στο παιχνίδι. Παπαναστασίου από δεξιά. Ο Κάκαρης προσπαθεί να βγει να πάρει θέση. Παπαναστασίου πλησιάζει. Κάκαρης θα κάνει το σουτ. Θα αποκρούσει εκστικτοδός ο Χόλαντ. Μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα να πετύχει ακόμη ένα γκολ. Ήταν ωραία η εναλλαγή της πάσης εκεί. Ο Κάκαρης βγήκε μπροστά. Αλλά βλέπετε εδώ στο κατέβασμα ο Χόλαντ θα αποκρούσει. Σημαντική στιγμή. Όμως τώρα προέχει άμυνα για την ελληνική ομάδα με τον Ντάουμπε να έχει την κατοχή. Στον Ντόντ και πάλι Ντάουμπε. Φουντούλη σηκώνεται ψηλά και βγάζει την άμυνα. Εξαιρετικές άμυνες σε αυτό το ξεκίνημα του οκταλέπτου, του τρίτου οκταλέπτου για την εθνική μας ομάδα. Έχει πετύχει δύο τέρματα και έχει βγάλει όλες τις άμυνες σε αυτή την τρίτη περίοδο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικό με το να πετυχαίνει γκολ. Φουντούλης αλλάζει παιχνίδι για τον Παπαναστασίου. Προσπαθεί ο Κακάης να πάρει θέση στα δύο μέτρα. Προσεγγίζει ο Παπαναστασίου στον σκουμπάκι. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Κάκαρης. Φουντούλης θα κάνει το σουτ. Δεν είναι καλό ούτε αυτό το σουτ. Ο αρχηγός ακόμα δεν έχει βρει το καλό σουτ που θέλουμε όλοι. Εδώ θα ξαναδούμε. Οι Αμερικάνοι τώρα έχουν φύγει στην κόντρα με τον Έρχαρντ. Σταματάνε όμως. Στην περιφέρεια και πάλι με τον Ήρβιν. Θα κάνει το σκαστό. Καθόλου καλό το σουτ του Μαξ Ήρβιν. Μπάλα θα περάσει έξω. Ακόμα μια καλή άμυνα για την ελληνική ομάδα που συνεχίζει βέβαια με τον Παναγιώτη Τζορτζάτο κάτω από τα δοκάρια της. Βλαχόπουλος θέλει να βρει ανοργάνωτη την αμερικανική άμυνα. Άγγελος Βλαχόπουλος θα κάνει τον γκολ. Έτσι ο Άγγελος 17. Πόσο σημαντικό είναι να βρεις ανοργάνωτη την άμυνα των Αμερικανών. 17 για την ελληνική ομάδα με τον Άγγελο Βλαχόπουλο που είδε ότι είχε το περιθώριο και από εκεί και πέρα είναι τυπική διαδικασία να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 17 σε αυτή την, για αυτή την λαβωμένη εθνική ομάδα απέναντι στους Αμερικανούς. Μόλις ένα λεπτό και 21 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Με δύο γκολ του Άγγελου Βλαχόπουλου και ένα του Κώστα Γούβη, η εθνική μας κάνει ένα εξαιρετικό τρίτο οκτάλεπτο. Προηγείται 3-0 και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Μετά το οκτάλεπτο ροντέο που προηγήθηκε, όπου επιτεύχθηκαν 10 γκολ, 6 για τους Αμερικανούς, 4 για την εθνική μας ομάδα. Ήταν όμως η αποχώρηση του Μάνου Ζερδεβά που μπέρδεψε την ελληνική άμυνα. Ευτυχώς τα πράγματα επανήλθαν σε μία ροή, βγαίνουν καλές άμυνες και εδώ θέλουμε μία καλή άμυνα για την ελληνική ομάδα. Το σούτ δεν θα βρει στόχο, το σούτ του Έρχαρντ θα σταματήσει το δοκάρι και η ελληνική ομάδα έχει την ευκαιρία να επιτεθεί ακόμη μία φορά με τον Καλογερόπουλο από δεξιά να κατεβάζει την μπάλα. Θα ψάξει, θα βρει τον Βλαχόπουλο και πάλι. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Δερβίς, δεν του δίνει την μπάλα. Καλογερόπουλος από την περιφέρεια. Άγγελος Βλαχόπουλος θα το συγγίσει. Τελικά όμως η μπάλα πήγε στα μπλοκ και πέρασε έξω. 29 δευτερόλεπτα όλα στην διάθεση των Αμερικανών που σίγουρα δεν περίμεναν αυτήν την εξέλιξη στο τρίτο οκτάλεπτο μετά από 6 γκολ που σημείωσαν στο δεύτερο. Στίβενσον θα προσπαθεί να πέρασει τα δύο μέτρα. Φοβερή άμυνα εκεί από δύο παίκτες. Από τον Δερβίση και τον Καλογερόπουλο. Βγήκε και αυτή η άμυνα και πλέον να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε στα 3 δευτερόλεπτα. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο. Ο Παπαναστασίου βγάζει την μπάλα έξω. Όμως το κέρδος είναι μεγάλο σε αυτό το 8 λεπτό. Η εθνική μας με εξαιρετική, με άμυνα σεμινάριο. Κρατάει το 0 πίσω, πετυχαίνει 3 γκολ και προηγείται 17, μία στροφή πριν από το φινάλε του αγώνα. Επιστροφή στα στούντιο τσέρτ και ξανά σε λίγο μαζί. Βλέπετε και το πανηγύρι του Σκουμπάκη, αλλά και πώς ο Δημήτρης Νικολαίδης πανηγυρίζει αυτό το πολύ όμορφο γκολ, έχοντας στην πλάτη του την μισή αμερικανική δύναμη, να καταφέρει να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χόλαντ. Ένα γκολ που είναι καθοριστικό και για την ψυχολογία αλλά και για την συνέχεια του αγώνα. Η εθνική μας 11-7
στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Σκληρή άμυνα τώρα, γρήγορη άμυνα, με τον Ίρβιν να έχει την κατοχή. Αυτός στον Bowen, πολύ καλή εδώ και βγαίνει και ο Τζορτζάτος, πολύ έξυπνα εκεί και θα κερδίσει την μπάλα. Οι καλές άμυνες συνεχίζονται και σε αυτό το τέταρτο οκτάλεπτο η εθνική μας έμεινε αλόβητη στο τρίτο οκτάλεπτο, χωρίς να δεχτεί γκολ και ξεκινάει το ίδιο καλά. Ενώ θα έχουμε και μία κερδισμένη αποβολή, θα φύγει ο Γκρούβελ από το παιχνίδι και βέβαια ο Θόδωρης Βλάχος θα ζητήσει το πρώτο time-out που έχει δυνατότητα να πάρει για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. Ενώ κοντά θα τον δείτε κι εσείς, πηγαίνει και ο Μάνος Ρεδεβάς χωρίς να είναι δεμένο πλέον το αριστερό του χέρι. Αυτό ελπίζουμε να είναι ένα καλό σημάδι. Θα παίξουμε 5-5. Στο 1 εσύ, 2, 3, 4, 5 και στο πρώτο δοκάρι ο Στάθης. Ακούστε λίγο, πάμε για το αυτό, να δούμε αν δεν κάνουν attack, αν κάνουν διαγώνιο θα κάνουμε 10. Αν όχι, πάλα στο 4, απέναντι, διορθώνουμε και το τελειώνουμε τώρα, έλα, άντε, άντε. Έξω. Ακούσαμε και τον Θόδωρη Βλάχο στις οδηγίες που έδωσε και τώρα είναι η εθνική μας η οποία θα αγωνιστεί με παίκτη παραπάνω πρώτη φορά σε αυτή την τελευταία περίοδο με τον Άγγελο Βλαχόπουλο να έχει πάει από δεξιά, τον Γιάννη Φουντούλη και τον Τίνο Γεννηδουνιά από την καλή του θέση, Αργυρόπουλος από αριστερά, Βλαχόπουλος, Γεννηδουνιάς, ωραίο πέρασμα, Στάθης Καλογερόπουλος, 2 γκολ, 12-17. Κεντάει σήμερα η ελληνική επίθεση, ιδιαίτερα μετά το τρίτο, από το ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου. Στάθης Καλογερόπουλος, 12-17, δεύτερο γκολ για τον Καλογερόπουλο, που όπως είπαμε ξέρει να παίρνει θέσεις, όπως και στο πρώτο γκολ που πέτυχε, βρέθηκε στην καλύτερη θέση και κοιτάξτε πώς πανηγυρίζει και ο Θοδωρής Βλάχος, αλλά και ο εορτάζων εχθές στα 21 του χρόνια, Στάθης Καλογερόπουλος, ο οποίος αποσύρεται στον πάγκο για να πάρει τις ανάσες του, όπως και ο Δημήτρης Σκουμπάκης. Το ένα σχήμα διαδέχεται το άλλο για τον Θόδωρη Βλάχο από τον πάγκο. Προσαρμόζεται η ελληνική ομάδα σε άμυνα και επίθεση. Και ο Ντέγιαν Ουντόβισιτς με την σέντρα ζητάει το δεύτερο και τελευταίο time-out που έχει. Ο Ντέγιαν Ουντόβισιτς πλέον βλέπει τα κανονάκια της ζωής να τελειώνουν 1-1. Είναι ήδη με 5 γκολ πίσω στο σκορ. Και βέβαια στα 6 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα πρέπει να τα παίξει όλα για όλα, όμως έχει απέναντί του μια αποφασισμένη, μια ομάδα που είναι ιδιαίτερα συμπαγής στην άμυνά της, μια ομάδα η οποία έχει γυρίσει το παιχνίδι, έχει βρει τρόπο να αντιμετωπίσει την ατυχία με τον τραυματισμό του Μάνου Ζερδεβά και έχει καταφέρει να βγάλει τον καλύτερό της σε αυτό μετά την πρώτη ψυχρολουσία από την αποχώρηση του βασικού της τερματοφύλακα, που ελπίζουμε να είναι προσωρινή και να μπορεί να είναι έτοιμος για την επόμενη αναμέτρηση, να είναι υγιής και να αγωνιστεί. Τα πάει περίφημα βέβαια και ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, ο οποίος κλήθηκε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά σε ένα σημείο που δεν το περίμενε καν. Κύριο Σόμ εδώ, ο Γερμανός διαιτητής, ζητάει από τους προπονητές να κάτσουν στους πάγκους τους για να δώσει την μπάλα στον Χόλαντ και να επαναρχίσει το παιχνίδι. 6 και 35 με τους Αμερικανούς να είναι στην επίθεση με τον Ντάουμπε και τον Μπόουεν να έχουν πάρει θέση στην περιφέρεια. Ο Μαξ Ίβιν στο 2. Ντάουμπε. Μπόουεν και πάλι Ντάουμπε. Ψάχνει το σουτ, θα το κάνει. Εδώ τώρα δεν θα καταφέρει η ελληνική άμυνα να βγάλει αυτή την επίθεση. Θα μειώσει σε 12-8 ο πρώτος σκόρερ των Αμερικανών με 3 πλέον γκολ, ο Hans Ντάουμπε, παίκτης του Ολυμπιακού πριν από 2 χρόνια. Σπουδαίο ταλέντο. Μόλις 22 ετών τον βλέπουμε εδώ.
Οι Αμερικανοί, οι οποίοι πέτυχαν γκολ μετά από σχεδόν 10 λεπτά, αγωνιστικά λεπτά, από το τέλος του δεύτερου οκταλέπτου είχαν να πετύχουν γκολ. Τότε είχε σκοράρει ο Μπόουεν, πετυχαίνοντας το 7-7. Και η ελληνική ομάδα με τον Παπαναστασίου, δεξιά στον Φουντούλη, προσπαθεί να βρει τον τρόπο και τον βρίσκει με τον Αργυρόπουλο. Στέλιος Αργυρόπουλος αμέσως κόβει τον αέρα στους Αμερικανούς που είδαν να μειώνουν στο, μειώνουν στο 4 γκολ, αλλά ο Αργυρόπουλος ξαναδίνει προβάδισμα 5 γκολ στην εθνική μας ομάδα. Με αυτό το εξαιρετικό τελείωμα, Αργυρόπουλος με 4 στα 4 σαφώς διεκδικεί τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη, όπως είχε κάνει και στο παιχνίδι με την Ιαπωνία. Πρώτο σκόρε της εθνικής μας. Εδώ παραλίγο να κλέψει ο Παπαναστασίου από τον Ντάουμπε. Ενώ τι έχουμε, έχουμε αποβολή. Ο Βλαχόπουλος θα φύγει με αποβολή, με παίκτη παραπάνω οι Αμερικανοί. Και πάλι ο Ντάουμπε θα κάνει το σούτ, δεν θα μπει μπάλα μέσα. Θα χτυπήσει στο αριστερό δοκάρι. Θα πάρει την ευθεία της τελικής γραμμής και δεν θα καταλήξει στα δίχτυα. Κοιτάξτε εδώ πώς ακριβώς. Ναι, δεν πέρασε η μπάλα. Πρέπει να περάσει ολόκληρη, όπως είπαμε. Φαίνεται πεντακάθαρα από το replay. Αλλά νομίζω θα το δούνε κιόλας οι διαιτητές. Στο instant replay, εάν έχει περάσει και τυπικά, θα λέγαμε. Βλέπετε και εσείς εδώ, στην δεξιά εικόνα. Υπάρχει, φαίνεται, από την εξωτερική πλευρά φαίνεται ένα κομμάτι της μπάλας. Εκεί. Είναι πεντακάθαρο νομίζω. Όσο πιο κοντά και να το φέρουν, όσο κοντά και να το φέρουν, υπάρχουν και τα νερά εδώ. Σαφώς. Εδώ το ξαναβλέπουν, είναι και τα νερά που πέφτουν επάνω. Βλέπουμε και τον πρώτο διαιτητή, τον Σβάρτ από την Ολλανδία, να το κοιτάζει και να το ξανακοιτάζει. Δεν ξέρω πόση ώρα ακόμα, αλλά θα το αναλύσουμε με το μυρογνωμόνιο. Παραμένει ακόμη ο Σβάρτ, δεν ξέρω ακριβώς τι ψάχνει, όλες τις γωνίες. Βλέπουμε και τον Τζορτζάτο. Τώρα θα βγει από το instant replay. Δεν υπάρχει γκολ. Όπως το είδαμε και εμείς, παραμένει το 13-8. 5 και 19 πριν τελειώσει το παιχνίδι, με τον Γιάννη Δουνιά να κατεβάζει την μπάλα. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι τρέχουν με 3 στα 9 στον παραπάνω, 4 στα 5 για την εθνική μας ομάδα, 80%. Άγγελος Βλαχόπουλος, εκεί αλλοιώθηκε η μπάλα, δεν πρόσεξε λίγο την πάσα ο Άγγελος Βλαχόπουλος και βρήκα την ευκαιρία οι Αμερικανοί να βγάλουν χέρι, ενώ έχουμε και αλλαγή στο τέρμα της Αμερικανικής ομάδας. Έχει περάσει, προσπάθησε να περάσει στα 2 μέτρα. Αποβολή για τον Γιάννη Δουνιά και νομίζω είναι η τελευταία του. Και το γκολ για τους Αμερικανούς. Από τον Μπεν Χάλοκ. Αλλά είναι διπλό το κακό εδώ, γιατί φεύγει οριστικά από το παιχνίδι και ο Ντίνος Γιάννηδουνιάς, ο οποίος θα ολοκληρώσει το παιχνίδι με 3 γκολ στις 5 προσπάθειες, ένα 60% επιτυχίας. Και θα περάσει ο Στάθης Καλογερόπουλος στη θέση του. Παπαναστασίου με Βλαχόπουλο τώρα. Κερδισμένη αποβολή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Φάρμερ. Ο Ίρβινγκ. Με παίκτη παραπάνω η εθνική μας. Βλαχόπουλος, Αργυρόπουλος και Φουντούλης. Αργυρόπουλος
Παπαναστασίου, Άγγελος Βλαχόπουλος. Θα βγάλει τώρα εκεί. Είναι καλό το μαρκάρισμα. Θα βρει θείο όμως ο Καλογερόπουλος και πάλι. Ο Καλογερόπουλος, ο οποίος είναι σαν αόρατος στην αμερικανική άμυνα. Δεν μπορούν να τον πάρουν χαμπάρι οι Αμερικανοί και τρυπώνει εκεί που πρέπει. Και κάνει κυρίως αυτό που πρέπει. 14-9 με τον Στάθη Καλογερόπουλο να παίρνει την σκυτάλη από τον Ντίνο Γενιδουνιά και να φτάνει τα 3 γκολ και αυτός. Προεξάχοντος βέβαια του Αργυρόπουλου Κανακάκη που έχει σημειώσει 4 από 3 ο Γενιδουνιάς και ο Καλογερόπουλος. Ο Καλογερόπουλος, ο οποίος βέβαια έχει τη δυνατότητα να διευρύνει ακόμη περισσότερο, να περάσει, να πετύχει ακόμη περισσότερα γκολ. Απομένουν 4 λεπτά ακριβώς για να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Σταθερά στο συμπέντη η εθνική μας. Μια διαφορά που έχτισε στο ξεκίνημα του τέταρτης περίοδου. Ντάουμπε και πάλι με την μπάλα. Θα κάνει το ξαφνικό σούτ εδώ. Θα πιαστεί στον ύπνο η ελληνική άμυνα. Ο Μπόουεν είδε τον Τζορτζάτο ότι δεν είχε κλείσει όλο το πεδίο του τέρματός του. Και πέτυχε το 10ο γκολ για την ομάδα των ΗΠΑ. Με το ξαφνικό αυτό σούτ ο Άλεξ Μπόουεν. 3ο γκολ για τον άλλοτε παίχτη του Απόλλωνα. Εδώ ο Ντέγιανο Ντόβισιτς. Και αυτό παραγωγικό το 8 λεπτό. 4 γκολ για την εθνική μας, 3 για τους Αμερικανούς. Πιέζουν τώρα οι Αμερικανοί με τον Παπαναστασίου και τον Βλαχόπουλο. Εκεί να είναι κοντά στο τέρμα του Τζορτζάτου. Τώρα η μπάλα προωθείται στον Φουντούλη. Παίζουν εξαιρετικό πρέσινγκ οι Αμερικανοί. Και τώρα θα κερδίσει η αποβολή. Ο Αργυρόπουλος θα πάρει την μπάλα. Είναι μόνος του ο Αργυρόπουλος. Ευκαιρία μεγάλη για την εθνική μας ομάδα και βέβαια θα την αφήσει ανεκμετάλλευτη. 15-10 εδώ οι Αμερικανοί έκαναν την αποβολή και θα φύγει με κόκκινη κάρτα ο Άλεξ Μπόουεν για διαμαρτυρία για αυτή την αποβολή. Ο Αργυρόπουλος θα το εκμεταλλευτεί βέβαια. Θα πάρει την πάσα και απέναντι στον Weinberg θα πετύχει το 15ο γκολ της Εθνικής, 5ο προσωπικό του. 15-10 με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η εθνική μας ομάδα βρίσκει τους διαδρόμους και πληγώνει τους Αμερικανούς για άλλη μια φορά. Τρία και 25 πριν τελειώσει το παιχνίδι. Πλέον, όπως είπαμε, και ο Άλεξ Μπόουεν, ο οποίος θα φύγει από το παιχνίδι με 3 γκολ και με κόκκινη κάρτα που δέχτηκε από τον Γερμανό διαιτή, τον Φρανκ Ομ, θα αποδυναμώσει την ομάδα του ακόμη περισσότερο, η οποία κυνηγάει ένα σκορ 6 τερμάτων σε 3 λεπτά. Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στίβενσον θα κάνει την προσποίηση. Μπάλα θα αλλοιωθεί από τα μπλοκ και θα περάσει έξω. Η κλεψίδρα αδειάζει για λογαριασμό της εθνικής μας που βλέπει την τετράδα να έρχεται 5 χρόνια μετά την πρόκριση στα ημιτελικά για τελευταία φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα εδώ στην ίδια πόλη, στην Βουδαπέστη, το 2017. Ενώ το 2019, ενώ το σου του Γιάννη Φουντούλη δεν ήταν καλό. Το 2019, στο τελευταίο παγκόσμιο, είχε καταλάβει την 7η θέση. Οι Αμερικανοί τώρα με τον Βάβιτς προσπαθούν να ευνηδιάσουν. Γυρίζουν την μπάλα και έρχεται το γκολ από τον Χάλοκ. Έκαναν μια γρήγορη αντεπίθεση, βγήκαν στην κόντρα. Και ο Μπεν Χάλοκ θα πετύχει το 3ο του γκολ στην κόντρα. Κάπου επαναπαύστηκαν οι Έλληνες διεθνείς, 2:30 πριν τελειώσει το παιχνίδι. Πέντε-τέσσερα το επιμέρους σκορ σε αυτό το τελευταίο 8 λεπτό με τα 5 τέρματα της εθνικής μας και τα 4 να τα έχουν πετύχει οι Αμερικανοί. Άγγελος Βλαχόπουλος σε ουσιαστικά
ένα παιχνίδι πλέον καθαρά διαδικαστικό, όχι διαδικαστικό θα λέγαμε, ένα παιχνίδι όμως καθαρά που έχει τον πρώτο λόγο η εθνική μας, Παπαναστασίου, θα πάρει το φάουλ, 17 δευτερόλεπτα, κοιτάξτε το pressing που προσπαθούν να κάνουν οι Αμερικανοί σε αυτά τα τελευταία λεπτά, Καλογερόπουλος, 11 δευτερόλεπτα, πάνε να κάνουν και τις παγίδες εκεί, Παπαναστασίου η μπάλα αρκετά μακριά από το αμερικανικό δοκάρι, να όμως που η μπάλα θα φτάσει στον Νικολαίδη, στον Κάκαρη, ο οποίος θα γυρίσει, όμως ο Βέινμπεργκ είναι στην κατάλληλη θέση. Οι Αμερικάνοι και πάλι από τα δύο μέτρα τώρα. Το γυριστό που έρχεται από τον Βάβιτς θα δώσει ένα κόρνερ στους Αμερικανούς, στην απόκρουση αυτή του Παναγιώτη Τζορτζάτου. 1-44 για να τελειώσει το παιχνίδι. Η εθνική μας είναι ήδη μπροστά με 4 γκολ. Ο Γκρούβελ στον Ήρβινγκ. Αλλίωση της πάσης εκεί από τον Φουντούλη και σε ελληνικά χέρια τελειώνει αυτή η επίθεση. Νομίζω ότι τελειώνει ουσιαστικά και το παιχνίδι εδώ. Για να τελειώσει τυπικά θέλουμε 1-24. Η εθνική μας θα είναι στους 4 πανηγυρικά παρά την ατυχία που ελπίζουμε να την έχει πλήξει μόνο σε αυτό το παιχνίδι με τον τραυματισμό του Μάνου Ζερδεβά, ο οποίος αποχώρησε από το ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου και έδωσε κάποιες ελπίδες στους Αμερικανούς ότι μπορούν να κάνουν το θαύμα. Εδώ θα κερδίσει την αποβολή ο Κάκαρης, ενώ μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό και ο Θόδωρης Βλάχος βέβαια θα ζητήσει το time out, το τελευταίο που έχει στην διάθεσή του. Λοιπόν, 4-2 για να μην μπορούν να κάνουν attack. 4-2 ανοιχτά, με καλές θέσεις, αυστηρά στα 2 μέτρα. Εδώ προσπίση για σουτ και έξω και τα δοκάρια, ανάλογα. Αν ανοίξουν, τότε πρέπει να βάλουμε κόλλο τα δοκάρια εύκολο. Εντάξει, πάμε όπως είμαστε, έλα. Πάμε παιδιά, μπράβο. Ένα λεπτό και 8 δευτερόλεπτα λοιπόν απομένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο προημιτελικός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η εθνική μας ομάδα, η οποία πέρασε μια ψυχρολουσία μέσα στο παιχνίδι, βλέποντας τους Αμερικανούς να εκμεταλλεύονται την αποχώρηση του Μάνου Ζερδεβά. Έβγαλε την ποιότητά της σε άμυνα και επίθεση, κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα και θα είναι στις 4 κορυφαίες ομάδες του κόσμου, όπου θα περιμένει την αντίπαλό της από το βραδινό μάτς της Ουγγαρίας με την Ιταλία. Παίκτης παραπάνω για την εθνική μας. Και πάλι ο Στάσης Καλογερόπουλος αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Είχε 3 γκολ στις προηγούμενες προσπάθειές του. Αυτή τη φορά οι Αμερικανοί κατάλαβαν την παρουσία του εκεί και μπόρεσαν να τον αντιμετωπίσουν. Ο Ντόντ για τα τελευταία δευτερόλεπτα αυτά θα κλέψουν οι Έλληνες παίκτες και θα βγουν και στην κόντρα με τον Άγγελο Βλαχόπουλο, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος, απομένουν 30 δευτερόλεπτα. Τα 25 ανήκουν στην ελληνική ομάδα και είναι και με παραπάνω η εθνική μας. Άγγελος Βλαχόπουλος πάει μόνος του και θα γράψει το 16-11, έτσι για το κερασάκι όπως λέμε στα κλισέ της τούρτας πρόκρισης που θα φάει σήμερα η ελληνική ομάδα με τον Άγγελο Βλαχόπουλο να φτάνει τα 3 γκολ στο παιχνίδι. Ένα εμφατικό 16-11 παρά το πρόβλημα του Μάνου Ζερδεβά. Δεν μπορεί να κάνει βέβαια τίποτα ο Βέινμπεργκ εκεί. Και τα πανηγύρια και τα χαμόγελα των Ελλήνων στις κερκίδες αλλά και στον πάγκο της ελληνικής ομάδας. 13 δευτερόλεπτα, όλα για τους Αμερικανούς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας πλέον. Ακόμα και αν ο Ντάουμπε εδώ δεν τα καταφέρει. Θα τελειώσει το παιχνίδι. Μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκριση για την εθνική μας ομάδα, η οποία επιστρέφει και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Elite. Στις 4 κορυφαίες ομάδες θα πάρει το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά.
και θα περιμένει τον αντίπαλό της αργά σήμερα το βράδυ από το πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Ιταλία και την οικοδέσποινα Ουγγαρία. Η εθνική μας ομάδα, η οποία ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο, προηγήθηκε 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο. Στο ξεκίνημα του δεύτερου οκτάλεπτου είχαμε την ατυχία να φύγει από το παιχνίδι τραυματισμένος ο Μάνος Ζερδεβάς, με αποτέλεσμα να περάσει ο Παναγιώτης Τζορτζάτος στο παιχνίδι, να μπερδευτεί η άμυνα και εκεί να βρουν την ευκαιρία οι Αμερικανοί να επανέλθουν και να ισοφαρίσουν σε 7-7. Όμως η ποιότητα των Ελλήνων παικτών φάνηκε στο τρίτο οκτάλεπτο, που κατάφεραν με ένα 3-0 να επανακάμψουν, να πάρουν τα ηνία του αγώνα, τα οποία κράτησαν μέχρι το φινάλε. Προηγήθηκαν και ακόμα και με 5 γκολ στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Οι Αμερικανοί ρίσκαραν περισσότερο, προσπάθησαν βέβαια να ξαναεπιστρέψουν στο παιχνίδι, δεν τα κατάφεραν όμως, γιατί απέναντί τους βρήκανε μια συμπαγή άμυνα, μια γρανιτένια άμυνα, η οποία δεν τους επέτρεπε να πλησιάσουν καν στο σκορ. Έτσι, με αυτό το πολύ μεγάλο μαξιλαράκι, η εθνική μας θα βρεθεί στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για να διεκδικήσει μια θέση στον μεγάλο τελικό. Το παιχνίδι αυτό βέβαια θα γίνει την Παρασκευή, αφού μάθουμε πρώτα τον αντίπαλο, αφού ανάλογα και με τον αντίπαλο θα έχουμε την ώρα που θα διεξαχθεί ο αγώνας. Για την εθνική μας ομάδα, 5 γκολ ο Αργυρόπουλος, από 3 Γενιδουνιάς, Καλογερόπουλος και Βλαχόπουλος, από 1 Νικολαίδης Γούβης ήταν η σκόρερ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Οι διεθνείς μας, οι οποίοι βέβαια πλέον αγωνιούν και για το πρόβλημα του Μάνου Ζερδεβά στο χέρι. Θα δούμε πώς θα πάει και τι ακριβώς θα γίνει, αν θα του επιτρέψει να συνεχίσει να παίξει. Για την Αμερικανική ομάδα, πρώτο σκόρερ ήταν ο Χάλοκ και ο Μπόουεν, που πέτυχαν από 3 γκολ. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα, στις 5 ώρα Ελλάδος, έχουμε το μεγάλο παιχνίδι της Σερβίας με την Κροατία. Στις 8.30 η Ισπανία αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο. Και στις 10 το βράδυ, όπως είπαμε, το μεγάλο παιχνίδι της Ουγγαρίας με την Ιταλία. Είναι τα 4 ζευγάρια αυτά των προημιτελικών, που θα βγάλουν και τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Οι πανηγυρισμοί εδώ βλέπουμε στην κερκίδα συνεχίζονται και από τους φίλους της εθνικής μας ομάδας, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί με τις γαλανόλευκες. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά κατευθείαν στη μεικτή ζώνη για τις δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου και των Ελλήνων παικτών. Επιστρέψαμε και πάλι στο Άρθετ Χάγιος στην Βουδαπέστη, εδώ που έχουμε μαζί μας τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Θοδωρή Βλάχο. Ένα παιχνίδι δύσκολο σε κάποια σημεία, αλλά μια μεγάλη νίκη, έτσι. Μεγάλη νίκη γιατί είναι προημιτελικός. Δύσκολο γιατί σε αυτά τα παιχνίδια όλες οι ομάδες δίνουν τα ρέστα τους. Εμείς ήμασταν το φαβορί, το νιώθαμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε πιο ποιοτική ομάδα. Αλλά δεν έχει σημασία, αυτό το φαβορί πρέπει να το αποδείξουμε στον Ελλό και πιστεύω ότι σήμερα και στην αρχή αλλά και ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού επικρατήσαμε καθολικά σε άμυνα και σε επίθεση. Κυρίως στην άμυνα ήμασταν πολύ καλοί και η άμυνα δίνει τέτοια σημαντικά παιχνίδια και νίκες. Είναι κάπου στο δεύτερο οκτάλεπτο κάπου χάθηκε λίγο ο ρυθμός, αλλά νομίζω αυτό ήταν. Έτσι, πάνω από 11 λεπτά είχε να σκοράρει η Αμερικανική ομάδα. Η άμυνα ήταν πολύ αποτελεσματική και στο λιγότερο. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τα στατιστικά εύκαιρα αμέσως, αλλά νομίζω κάναμε πολλές καλές άμυνες στο λιγότερο. Κάτι που σε ένα παιχνίδι που έχει πολλές αποβολές
δίνουν και την νίκη στην ομάδα η οποία στο τέλος επικρατήσει άμυνα και σε επίδεση. Και βεβαίως υπάρχει και, υπάρχουν και τα απρόπτα, έτσι, όπως ο τραυματισμός του Μάνου Σερδεβά. Έρχονται στοιχεία στο παιχνίδι που δεν τα υπολογίζεις, αλλά εμφανίζονται και τα αντιμετωπίζουν. Έτσι είναι ο αθλητισμός, έτσι είναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει ανά πάσα στιγμή. Είναι ο Σερδεβάς τραυματίστηκε, δεν ξέρουμε πώς είναι ή πώς θα είναι. Αλλά υπάρχουν άλλοι 12 οι οποίοι νομίζω ότι δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. Ποτέ ότι έλειπε ο Σερδεβάς. Ο Παναγιώτης μπορεί να μπει και τρακαρισμένος, αλλά μετά βρήκε ένα ρυθμό και βοήθησε πολύ την ομάδα. Νομίζω ότι θα παίξουμε στα επόμενα παιχνίδια, αν ο Σερδεβάς δεν είναι καλά, θα παίξουμε και για αυτόν, αλλά θα παίξουμε κυρίως χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας ποιος είναι στο τέρμα. Εμπειρία από ημιτελικούς παγκοσμίου έχουμε, μετάλλιο έχουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε και το βήμα, το παραπάνω. Το ότι έχουμε κάτι δεν πάει να πει ότι δεν θέλουμε να το ξανακατακτήσουμε. Κοιτάξτε, τώρα μπαίνουμε σε μια φάση την πιο ωραία ενός παγκοσμίου του αθλήματος. Δύο παιχνίδια τελευταία, θέλουμε δύο νίκες. Αυτό είναι ο στόχος μας. Ανεξαρτήτως του αντιπάλου, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι ο αντιπαλός μας, αλλά νιώθουμε καλά, έχουμε αυτοπεποίθηση. Θέλουμε να δούμε τα όρια μας, θέλουμε να δούμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε πίεση ή όχι, νομίζω όχι. Γιατί έχουμε λίγο και κάποιες αλλαγές. Κάποια παιδιά παίζουν πρώτη φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πέντε παιδιά που είναι στη σύνδεση αυτή. Θέλω να δω και εγώ ίδιο στα όρια της ομάδος και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στην πίεση ενός ημιτελικού. Αλλά αυτό είναι το ωραίο το challenge. Το άσχημο θα ήταν να παίζαμε για 5-8. Εμείς καταρχήν σας ευχαριστούμε για, αυτό το, για αυτή τη νίκη, για αυτό το αποτέλεσμα, για την πρόκριση στα ημιτελικά. Σας δίνουμε συγχαρητήρια και θα είμαστε να δούμε και τον ημιτελικό και πού μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό ότι ξανά είμαστε στη διεκδίκηση των μεταλλίων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στις 4 καλύτερες ομάδες του κόσμου και όλα μπορούν να συμβούν. Ή τα καλύτερα ή τα χειρότερα. Αλλά όμως φτάσαμε με πολύ έτσι καλά παιχνίδια και πολύ αυτοπεποίθηση. Φτάσαμε εκεί που θέλει να φτάσει κάθε ομάδα σήμερα να διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Άγγελος Βλαχόπουλος. Νίκη σε προημιτελικό, τετράδα, μέσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Συνεχίζουμε κάτι που ξεκινήσαμε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πέρυσι που φτάσαμε στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι, είναι η αλήθεια. Είμαστε στις 4 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Νομίζω ότι το είχαμε στο μυαλό μας. Πιστεύαμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Είμαστε κοντά στα μετάλλια. Χρειάζεται δύο ακόμη καλά παιχνίδια για να ουσιαστικά πάρουμε το μετάλλιο που μου λείπει από την εθνική ομάδα, ένα χρυσό σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είμαστε προσγειωμένοι, δεν πετάμε στα σύννεφα γιατί έχουμε ξαναμπεί σε τετράδες. Τώρα ο στόχος είναι το χρυσό μετάλλιο για αρχή, ο ημιτελικός της Παρασκευής και συνεχίζουμε. Και κυρίως είναι ο τρόπος με τον οποίο φτάσαμε μέχρι εδώ, έτσι, οι εμφανίσεις που έχει κάνει η ομάδα. Δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση. Παρότι υπάρχουν νέα παιδιά στην ομάδα, έχουν δέσει με τους παλαιότερους και παίζουμε σαν σύνολο. Σίγουρα υπάρχουν και γίνονται λάθη αρκετά, αλλά και ο χρόνος της προετοιμασίας μας ήταν πάρα πολύ λίγος. Με το Champions League που τελείωσε αργά είχαμε μόνο 10 μέρες, οπότε είναι λογικό να γίνονται κάποια λάθη ασυνεννοησίας. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αξίζουμε να είμαστε στις καλύτερες ομάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια και συγχαρητήρια. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και εμείς το ρεπορτάζ από τη νυχτή ζώνη στο Alfred Hagios, στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, στην Βουδαπέστη. Η Ελλάδα στους άντρες βρίσκεται πλέον στην τετράδα, βρίσκεται στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Θα διεκδικήσει την είσοδό της στο τελικό μέσα από ένα ημιτελικό που θα έχει αντίπαλο είτε την Ουγγαρία, την οικοδέσποινα, είτε την Ιταλία, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει το βράδυ. Ωστόσο, δείχνει ότι και όπως ακούσαμε, θέλει να φτάσει ακόμα και μέχρι το χρυσό μετάλλιο. Από τον Νίκο Γκομόλ που ήταν στην περιγραφή, τον Γιάννη Γνωστόπουλο που ήταν στο ρεπορτάζ και όλους όσοι δούλεψαν για αυτή την μετάδοση, να είστε πάντα καλά. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους.